Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η Δόξα πλέον από ιστορική ομάδα καθίσταται και μαρτυρική. Καθώς με μια ίστατη προσπάθεια στην εκπομπή του κυρίου Χασαπόπουλου στο Mega Channel, ο πρόεδρος ο κύριος Δαϊλάκης ζήτησε την απελευθέρωση της Δόξας, όπως είπε, και κάλεσε τον μεγαλομέτοχο, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο είναι ανενεργός, τον κύριο Σάμιο, να παραχωρήσει τις μετοχές, έτσι ώστε η ομάδα να έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται στην Β' Εθνική κατηγορία. Συνομιλώντας το πρωί με τον κύριο Σάμιο για να πάρουμε κλίμα, είπε ότι καταλαβαίνει τη δυσκολία του κυρίου Δαϊλάκη ως προς το ΙΚΑ, την εφορία, αλλά το θέμα της Δόξας είναι θέμα των Δραμηνών. Επειδή πλέον υφίστανται θέματα νομικής φύσεως για ευθύνες, κατηγορία και τα συναφή, έχω τη χαρά και τον ευχαριστώ δημόσια να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το υπαρίθμου ένα ποινικολόγο και επί τα αθλητικά τον φίλο Αλέξη Κούγια. Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Κύριε Τρόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Ιστορική πλέον και μαρτυρική Δόξα δράμας. Τι γίνεται, πρόεδρε, από νομικής άποψης? Εδώ έχουμε ένα μεγαλομέτωχο εδώ και 15 μήνες ανενεργό και η Δόξα είναι με διοίκηση Ειρηνοδικείου. Και πλέον δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούμε. Θέλω νομικά, εάν τα υπάρχοντα χρέη ή καεφορία, ποιους σε ποιους για αυτό το χρονικό διάστημα θα καταλογιστούν και τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία σε περίπτωση μια αδυναμία συμμετοχής στη Β' Εθνική. Όσον αφορά τα παρελθόντα χρέη, αν υπάρχουν, ακολουθούν αυτούς που τα δημιούργησαν. Ισχύει δηλαδή ότι ισχύει σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μιας απλής ανώνυμης εταιρείας κοινής που ασκεί μια εμπορία ή ασκεί μια βιομηχανία από μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Όσον αφορά τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα που υπήρχε η διοίκηση του πρωτοδικείου, τα χρέη αυτά βαρύνουν αυτούς που είχαν τη θέση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και τους δύο ή και τα εκτελεστικά μέλη της διοίκησης. Ακολουθούν και τα μέλη της διοίκησης? Τα εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, δεν γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν τη Δόξα αυτό το χρονικό διάστημα, οπότε μπορεί μόνοι σας να κάνετε μια αναγωγή των διοικούντων και των χρεών και να βγάλετε και το συμπέρασμα. Αν υπάρχουν χρέη μέχρι την ημέρα που ήταν πρόεδρος ο κ. Σάμιος και διευθύνων σύμβουλος, τα χρέη αυτά ακολουθούν τον κ. Σάμιο και σε επίπεδο περιουσιακό, δηλαδή μπορεί να κλείσουν οι λογαριασμοί του, συγχρόνως μπορεί η εφορία να ξεκινήσει και η διαδικασία πληστηριασμού των ακίνητων του, και υπάρχει και το ποινικό μέρος που αν αφορά το ΦΠΑ είναι πολύ σκληρές οι ποινικές επιπτώσεις, εάν αφορά το φόρο μισθωτών υπηρεσιών είναι ελαφύτερες, αλλά υπάρχουν και εκεί ποινικές επιπτώσεις. Ο κύριος Σάμιος είπε ότι παρέδωσε μια ΠΑΕ με επιστοποιητικό ορκωτών λογιστών. Από εκεί και πέρα, αυτοί που διοίκησαν, λέει, και προσήλθαν αυτοβούλως να διοικήσουν, τους ακολουθούν οι όποιες ευθύνες. Σωστά μιλάει, το είχε μελετήσει το θέμα, γι' αυτό το λόγο και το έκανε έτσι. Πάμε τώρα, κύριε Κούγια, στο ενδεχόμενο. Η Δόξα δεν δηλώνει συμμετοχή στη Β' Εθνική. Τι ισχύει για τον εκαθαριστή εδώ της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας? Ο εκαθαριστής πρέπει να κάνει μια απογραφή της εταιρείας και της εταιρικής περιουσίας και με αυτήν την απογραφή που θα κάνει θα πρέπει να ικανοποιήσει τους πιστωτές. Πιστωτές. Προηγούνται το δημόσιο και οι εργαζόμενοι και ακολουθούν οι ιδιώτες. Εάν υπάρχει υπόλοιπο από την ρεστοποίηση αυτής της περιουσίας, πληρώνονται αυτοί. Εάν δεν υπάρχει, η εταιρεία αλλοιέται και σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό μέλλον της Δόξας, αυτομάτως περιέρχεται η τύχη της στον ερασιτέχνη, ο οποίος ερασιτέχνης, το εθνικό σωματείο δηλαδή, ναι, το μητρικό, έχει το δικαίωμα να κατεβάσει την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, χωρίς ΙΚΑ πια, χωρίς εφορία, μόνο και μόνο με τις συμφωνίες που θα κάνει με τους ποδοσφαιριστές, και να διεκδικήσει το ποδάλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ώστε να επανέλθει η Δόξα, εφόσον έχει λυθεί η εταιρεία η παλιά, να ανέλθει στην Β' Εθνική. Χρονικά όρια για τη λύση της εταιρείας υπάρχουν εκ του νόμου? Υπάρχουν, υπάρχουν. Η εταιρεία με τις νέες διατάξεις πρέπει να λυθεί εντός τριών μηνών. Εντός τριών μηνών. Βεβαίως υπάρχουν νομικά τρίκ που μπορεί να τραβεί τη λύση και την εκαθάριση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα για την ίδρυση νέας εταιρείας. Καινούργιας. Γιατί πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 μήνες
από την ημέρα που ετέθη υποεκαθάριση μια εταιρεία για να μπορεί να σταθεί μια νέα παρέ. Άρα, εάν ο κύριος Σάμιος ως εκαθαριστής δεν προλάβει να λύσει την ΠΑΕ, εμείς για 30 μήνες εκ του νόμου δεν μπορούμε να ιδρύσουμε καινούργια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορεί να γίνει καινούργια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα. Όταν περάσουν 30 μήνες, αυτομάτως γίνεται. Μάλιστα. Τι διαβλέπετε με την πείρα σας για την μαρτυρική δόξα? Βλέπω μια... Θα κλείσω με πολύ σκληρούς όρους, γιατί εγώ είμαι gentleman, είμαι sportsman στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν είδα το ποδόσφαιρο σαν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Και αυτό ίσως με έχει βλάψει και όσον αφορά τις ομάδες που είναι ιδιοκτήτης, οι οποίες ποτέ, ενώ ήταν πάντοτε καταπληκτικές ομάδες, δεν κατάφεραν να παίξουν στη Super League, γιατί δεν με ήθελε κανείς στη Super League. Με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Super League, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η συμπεριφορά του κ. Σάμιου απέναντι στη δόξα, στην ιστορία της και στο λαό της δράμας είναι χυδαία. Δεν γνωρίζω τις προεκτάσεις και αν πρέπει να αντιμετωπιστεί και με έναν τρόπο που να αφορά την αντιμετώπιση μέσω δικαιοσύνης. Βεβαίως, εφόσον έχει καθαρά οικονομικά... Παρέδωσε μία ΠΑΕ με ορκωτό, με πιστοποιητικό. Εφόσον έχει καθαρά, αυτό δεν το ξέρω. Ξέρετε, καμιά φορά τα φαινόμενα πατούν. Ίσως θα έπρεπε να γίνει ένας σοβαρότερος έλεγχος, τον οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιήσει η ελληνική δόξα για τον χρόνο της διαχειρίσεως του κυρίου Σάμιου, ώστε μήπως βρεθούν εκεί προβλήματα στον κύριο Σάμιο, και αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο ώστε να παραδώσει την ομάδα αυτή, από την οποία από ό,τι φαίνεται ευεργετήθηκε. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Σάμιος πήρε την δόξα μόνο για να καλύψει τα χρέη της, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ, από ό,τι έχω πληροφορηθεί στον κύριο Νικολαίδη. Και ακολούθως είχε την τύχη, ενώ δεν είχε πάρει άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί τότε ίσχυε η αδειοδότηση από εκεί, δεν κατέθεσε καν αίτηση, μόνο και μόνο για να βολευτεί όφη, αν θυμάμαι καλά. Έπαιξε και η δόξα αυτή τη χρονιά στο Πελίκα, όφη και ο Αστέρας Τρίπολης ουσιαστικά, που ήταν ο μεγάλος ευνοούμενος εκείνης της χρονιάς. Εκείνη, ναι. Είχε υποβαστεί μαζί με το ξαβαθμολογικά. Έπαιξε η δόξα Super League, πήρε όλα τα χρήματα και ο Σάμιος. Γι' αυτό και παρουσίασε και καθαρή ΠΑΕ. Και ακολούθως επενδύει στην αισθηματική αγάπη ανθρώπων σαν τον φίλο μου τον Σταύρο Περαϊλάκη, ο οποίος είναι ένας αγνός άνθρωπος, άλλωστε το ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, και ένας από τους πιο έντιμους Έλληνες πολιτικούς. Φτωχός μπήκε στην πολιτική, φτωχός έφυγε. Είναι έντιμος άνθρωπος και δυστυχώς δεν μπήκε ποτέ μέσα σε αυτά τα κλειστά κλαμπ των πολιτικών, οι οποίοι ευεργετούν συγκεκριμένους κύκλους οικονομικούς, επιχειρηματικούς, και στο τέλος ευεργετούνται και οι ίδιοι και βγαίνουν πραγματικά παντοδύναμοι. Εν πάση περιπτώσει όμως αφορά μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη προσέγγιση κοινωνικής της ζωής, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που γίνεται εκ μέρους του κυρίου Σάμιο, τον εκθέτει σαν άνθρωπο, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Δεν ξέρω τι του έχετε κάνει οι δραμηνοί, γιατί καμιά φορά πρέπει να δεις και την άλλη πλευρά. Να φέρετε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό δεν το γνωρίζω. Προσωπικά μου είχε δώσει την εντύπωση ενός αξιοπρεπούς ανθρώπου. Έτσι. Με μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα εμένα με ενοχλεί αφάνταστα. Εν κατακλείδη πρέπει να υπάρχει πέρα από την επιχειρηματικότητα, κύριε Κούγια, και εταιρική αθλητική ευθύνη. Πρέπει να αγαπάς. Και να αγαπάς και την προσωπική γιορτή. Και ξέρετε, στενοχωριέμαι πολύ. Γιατί χωρίς να θέλω ακόμη μετά από κανένα, δεν με ενδιαφέρει. Άλλωστε είναι γνωστό ότι έτσι όπως είναι η ζωή και τα έχει φέρει. Εγώ μόνο συναισθηματική προσέγγιση μπορώ να έχω στο ξαδρά μας. Το κοινό της δόξας δράμας, ο κόσμος της δράμας, το περιβάλλον της δόξας δράμας είναι εκπληκτικό. Δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον που έχω εγώ στην Παναχαϊκή, να καταλάβετε. Η ερασιτεχνική δόξα δράμας είναι άνθρωποι που χαίρεσαι να είσαι μαζί. Είναι άνθρωποι που βελτιώνουν τον χώρο που αγωνίζεται η επαγγελματική ομάδα, βοηθάνε τον ιδιοκτήτη και μου κάνει εντύπωση αυτή η συμπεριφορά. Λυπάμαι πάρα πολύ που πραγματικά βρίσκομαι στη δύσκολη αυτή θέση να κάνω αυτή τη σκληρή κριτική. Άρα νομικά 3 μήνες λέει ο κανονισμός, ο νομοθέτης για την εκαθάριση της ΠΑΕ, αλλά μπορεί να τραβήξει σε μάκρος 30 μηνών. Άρα εμείς... Μπορεί να τραβήξει και σε μάκρος ετών. Αλλά στους 30 μήνες, ειδικά αυτές οι ΠΑΕ που χρωστάνε πολλά πράγματα, πολλά χρήματα,
Μα η δόξα δεν πέφτει από χρέη, κύριε, αν πέσει, κύριε Κούγια. Εδώ πέφτει αδυναμία του μεγαλομετόχου. Δεν εμφανίζεται άλλος ικανός κατά τον μεγαλομέτωχο να του παραδώσει. Δεν εμφανιστεί ικανός. Ποιος θα επενδύσει τα χρήματά του στην football league για να παίζεις τώρα? Πρέπει να είσαι έτοιμος να χρηματοδοτήσεις μια ποδοσφαιρική ομάδα με τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Αυτό ο ιδιοκτήτης το κάνει με την προσδοκία ότι μπορεί να ανέβει ομάδα στη Super League και από εκεί και πέρα να πάρει τα ωφέλη της Super League, όπως έγινε με τον κύριο Σάμιο, και να μπορέσει να ισοσκυλώσει τις απολύες του. Μας. Εκτός αν είναι ιδιοκτήτης σαν και εμένα, που το έχει μπροστά του είτε τον Καγκάτση παλιότερα, είτε τον Μαρινάκη τώρα, και δεν ανεβαίνει η ομάδα του, όχι αγωνιστικά γιατί πάντοτε ήταν ικανή, με αυτά που θα ακούσει, έχετε δει τι ακούτε, τι στισήματα έγιναν, ώστε να μην ανέβει η Παναχαϊκή Super League. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά εκείνο το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη ο καθένας είναι ότι σε κάθε περίπτωση εκείνο το οποίο δεν μπορεί να γίνει ποτέ, να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα έρθει να βάλει τα ωραία του λεφτά, να συντηρεί την εταιρεία αυτή, να χρεώνεται για αυτή την εταιρεία όπως το λέω και η διοίκηση και ο Σταύρος Σταριλάκης τώρα ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και να έρχεται μετά ο ιδιοκτήτης και αυτό που συντήρησες εσύ μια ολόκληρη χρονιά, γιατί τη δόξα τη συντήρησαν οι άνθρωποι αυτοί με τον ρομαντισμό τους και με την βοήθεια των προπονητών που δουλέψαν, από ό,τι γνωρίζαν οι δύο τελώς περισσότεροι, και που πραγματικά υπάρχει αυτή η εταιρεία. Αυτό είναι την προσπάθεια, την εκμεταλλεύεται τώρα ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ζητάει λεφτά για να πουλήσει τον ρομαντισμό. Κύριε Κούγια, να σε ευχαριστήσω μέσα στο κατά καλό καιρό που η συμβολή σας στην ενημέρωση των Δραμηνών Φιλάθλων ήταν καλή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξη Κούγια. Το ενδεχόμενο τώρα συμμετοχής στην ΓΑΜΑ Εθνική περνάει τα χέρια η ομάδα στον αεραστέχνη όπως ακούσαμε. Συνομίλησαν με τον μικρό το Δαϊλάκη, τον κύριο τον Απόστολο, πρόεδρο του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Είπε ότι έχουν ένα πλάνο με τον κύριο Ζημιλιάνκο τον Στέλιο, ο οποίος είχε δηλώσει το ενδιαφέρον να πάρει την ΠΑΕ, να τρέξει την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά, αλλά θα προτρέψω να γίνει πάλι επανεκκίνηση το αεραστέχνη, μια μεγάλη γενική συνέλευση, και πλέον πρέπει να πάμε σε συλλογική δράση. Συλλογική δράση. Αυτά από το στρατόπεδο των Μαυραϊτών, ιστορικές στιγμές, δύσκολες στιγμές. Το θέμα το παρακολουθούμε και είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Καλό σας απόγευμα.